Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πολλωστή αναμόρφωση του ποινικού δικαίου που επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7η κατά σειρά, και νομίζω ότι είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας της σημερινής εκτελεστικής εξουσίας. Και είναι σαφές ότι η ποινική δικονομία αποτελεί πυρήνα για την απονομή της δικαιοσύνης, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και σημείο αναφοράς και για το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας. Σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον τον προηγμένο δικονομικά κόσμο, οποιαδήποτε αλλαγή στον ποινικό κώδικα στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, σχεδιάζεται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και υπάρχει ιδέουσα επιμέλεια ώστε οι όποιες αλλαγές να μην επηρεάζονται από την επικαιρότητα και από την κοινή γνώμη, από ιδεολογικούς δογματισμούς της πρόσκαιρης εξουσίας. Οι επιστημονικές εισηγήσεις υπόκεινται σε εξαντλητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς της δικαιοσύνης, τα πολιτικά κόμματα και φυσικά εκπροσώπους των οργανώσεων οι οποίες εμπλέκονται. Είναι ίσως η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση επιχειρεί να αλλάξει τον ποινικό κώδικα, ανατρέποντας αυτή τη διαδικασία, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο που απαντά σε άλλες ανάγκες, σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες και φυσικά στον ιδεολογικό της δογματισμό. Οι αόρατοι συντάκτες αυτού του πονήματος, κυρίως όμως οι προσεγγίσεις που φτάνουν στα όρια της αντιεπιστημονικής πρόθεσης σε μια σειρά θεμάτων και η επιβολή πρωτοφανών διακρίσεων σε βάρος των κατηγορουμένων και καταδικασμένων με βάση την οικονομική τους ευχέρεια ανοίγουν έναν επικίνδυνο δρόμο που μέχρι σήμερα ήταν ερμητικά κλειστός παρά τα πολλά προβλήματα που πράγματι έχει η δικαιοσύνη στον τόπο μας. Δεν έχει τώρα νόημα να επιχειρηματολογήσουμε για ζητήματα που επιστημονικά έχουν ξεκαθαρίσει εδώ και δεκαετίες στον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό νομικό πολιτισμό. Δεν έχει ούτε νόημα να χάσουμε χρόνο για να εξηγήσουμε σε ό,τι μη ακουόντων τις συνέπειες που θα έχουν στην ελληνική κοινωνία ποινές που θα καταλογίζονται βροχιδών για πλημελήματα ή ποια θα είναι η πορεία επανένταξης ανηλίκων μετά από μια δεκαετία στη φυλακή, ακόμα και αν το έγκλημά τους δεν είναι βίαιο. Δεν έχει επίσης νόημα να προσπαθήσουμε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι πρωτεύοντας στόχος της ποινικής δικονομίας, ιδίως για τα μη ιδεχθή εγκλήματα, είναι ο σοφρονισμός και η προσπάθεια της ειρηνικής επανένταξης στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Αυτό όμως που έχει νόημα είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός τους σκοπούς της κυβέρνησης με αυτό το νομοσχέδιο. Έστω κι αν οι καταξιωμένοι νομικοί της συμπολίτευσης κάνουν πως δεν γνωρίζουν τα στοιχειώδη που διδαχτήκαμε όλοι μαζί στα ίδια πανεπιστήμια από καθηγητές οι οποίοι παίρνουν τον λόγο και τοποθετούνται διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Οι λόγοι που φέρνει αυτό το επικίνδυνο νομοσχέδιο η κυβέρνηση είναι προφανώς λόγοι επικοινωνίας. Από το νόμος και τάξη, κύριε Υπουργέ, στο τάξης και ηθική του Δημάρχου Πόποτα, του καφέ της Χαράς, έρχεστε σήμερα εδώ σε μία ρελάντς υπενθύμησης ότι είστε η δεξιά της δεκαετίας του 50, ως ένα αντιστάθμισμα στο νομοσχέδιο το οποίο φέρατε για την ισότητα στον πολιτικό γάμο και να δείξετε στους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται στο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας ότι εσείς έρχεστε να αντιμετωπίσετε τα ζητήματα με αυστηρότερες ποινές. Και θέλω να πω ότι το γεγονός ότι κάποιοι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ζητούν και ακόμα πιο ακραίες ποινές και εσείς δεν το υλοποιείτε, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. Θα φέρετε και άλλη αλλαγή από εδώ και μπρος και θα είμαστε εδώ να το ζήσουμε. Γιατί είναι σαφές ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν πρόκειται να πετύχετε κανένα περιορισμό της αυξανόμενης βίας και εγκληματικότητας, γιατί πουθενά στον πλανήτη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο δεύτερος επικοινωνιακός λόγος είναι ότι η κυβέρνηση
έχοντας αποτύχει πλήρως στο ζήτημα της ασφάλειας και της αστυνόμευσης, έρχεται να μας πείσει ότι οι ειδήσεις των πρωτοφανών περιστατικών της βίας των ανηλίκων, οι δολοφονίες σε πολυσύχναστα μέρη, οι εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες βλέπουμε κάθε μέρα να δολοφονούν κόσμο, τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, τα πολύ βαριά εγκλήματα, θα αντιμετωπιστούν με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα προχωράτε. Η κυβέρνηση, αναζητώντας για πολλωστή φορά άλοθη, αποδίδει την πρωτοφανή έξαρση της εγκληματικότητας στη λεγόμενη ατιμωρησία. Είναι όμως προφανές ότι ψεύδεται συνειδητά όταν ισχυρίζεται ότι για τα καθημερινά πλέον εγκλήματα που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, η απάντηση είναι η αυστηροποίηση των ποινών, εκκινώντας μάλιστα από τα πλημελήματα. Αλήθεια, πιστεύει κάποιος ότι πριν την τέλεση ενός εγκλήματος ο δράστης αναλογίζεται την ποινή που θα του επιβληθεί αν συλληφθεί, λόγω όσων ειδικά σήμερα προβλέπονται πραγματοποιώντας ένα έγκλημα? Πιστεύει κάποιος ότι ένας ανήλικος που συλλαμβάνεται για μια μικροκλοπή ή για την κατοχή μικροποσότητας χασίς αναλογίζεται την ποινή που θα του επιβληθεί εφόσον συλληφθεί? Προφανώς και όχι. Απλώς η κυβέρνηση που την προηγούμενη εβδομάδα φορούσε το μανδύα του φιλελεύθερου έρχεται αυτή την εβδομάδα φορώντας το μανδύα της τάξης και της ηθικής. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο μας απασχολεί. Και είναι κάτι το οποίο, κύριε Υπουργέ, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο νομοθετείτε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Γιατί είναι βέβαιο και αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι όλοι αυτοί που θα μπουν στη φυλακή και θα παραμείνουν εκεί έχοντας κάνει μικροκλοπές ή πλημελήματα, όταν θα απολυθούν από τις φυλακές θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι και με διασυνδέσεις που θα τους οδηγούν σε ακόμα πιο βαριά εγκλήματα. Και το κλειδί εδώ, κύριε Υπουργέ, σε αυτά τα οποία είπε και η εισηγήτριά μας η Μιλένα Αποστολάκη και σε αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ο Δημήτρης Ομάτζος, είναι ο ποινικός λαϊκισμός. Και θέλω να πω κάτι απευθυνόμενος στους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν πριν από 20 μέρες το αθλητικό νομοσχέδιο. Προσωπικά, κύριε Υπουργέ, δεν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε την αυστηροποίηση των ποινών ως λύση στα ζητήματα. Αλλά για πείτε μου, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει τώρα η κυβέρνησή σας? Τι θα κάνει τώρα η κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας. Τι θα κάνει τώρα η κυβέρνησή σας με βάση αυτά τα οποία ψηφίσατε πριν από 15 μέρες για την αθλητική βία, με βάση τα επεισόδια τα οποία έχουμε δει να εξελίσσονται στα γήπεδα τις τελευταίες ημέρες? Προσωπικά δεν θέλω καμία τιμωρία ομάδας μέσα σε γήπεδο. Αναλογίζεστε όμως τι έχετε ψηφίσει? Θα εφαρμόσετε το νόμο τον οποίο ψηφίσατε πριν από 15 μέρες? Και αν το κάνετε, έχω απορία να δω πώς θα το διαχειριστείτε. Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι στο τέλος της ημέρας για ακόμα μία φορά δεν θα το κάνετε. Θα επαναχωρήσετε από αυτά τα οποία ψηφίζετε, όπως κάνετε διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της για ασφάλεια στον ελληνικό λαό, προχωρά σε μια ακόμα αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, που ως μόνο αποτέλεσμα θα έχει την αναβάθμιση της εγκληματικότητας και τον πλουτισμό εκείνων των επενδυτών που θα ανταποκριθούν στις δικές σας προθέσεις, στη συνειδητά προκαλούμενη ανάγκη για περισσότερες φυλακές. Και αυτός δεν είναι ένας δρόμος που θα κάνει την κοινωνική ειρήνη και ισορροπία πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κοινωνικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Λιόπουλο.